Σε εγρήγορση βρίσκονται οι δημοτικές υπηρεσίες στη Λεμεσό, αφού οι πτώσεις μπαλκονιών και τα φαινόμενα υποχώρησης τυχοποιίας από παλιές ασυντήρητες οικοδομές αυξήθηκαν αισθητά τα τελευταία χρόνια. Καμπανάκι κινδύνου χτυπά ο Δήμαρχος Λεμεσού Ανδρέας Χρήστου. Η απουσία επαρκούς νομοθεσίας βάζει τρικλοποδιές στην προσπάθεια του Δήμου Λεμεσού να ευαισθητοποιήσει τους ιδιοκτήτες παλιών και επικίνδυνων οικοδομών, ώστε να τις συντηρήσουν. Η τοπική αρχή εδώ και χρόνια προβαίνει σε διαβήματα για αλλαγή της, ώστε να υπάρχει ποινική ευθύνη σε όσους αδιαφορούν για τον κίνδυνο. 160 οικοδομείς είναι ετοιμόρροπες, τα μπαλκόνια πέφτουν το ένα μετά το άλλο και μέχρι σήμερα είμαστε τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα. Την τελευταία δεκαετία έχουν σταλεί σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών 210 επιστολές για συντήρηση των οικοδομών τους. Από αυτούς όμως, μόνο οι 54 ανταποκρίθηκαν. Την ίδια ώρα η έλλειψη οικονομικών πόρων αφαιρεί τη δυνατότητα επέμβασης της τοπικής αρχής. Αν δεν μπορούμε να διορθώσουμε όλες τις προκαταλήψεις της Μελισσού, με νέα, τι υπάρχουν τέτοια λεφτά στα δανεία του Δήμου ή στα δανεία της κυβέρνησης που να μαθασάσουμε και να περιμένουμε τη συγκεκριμένη παραδοσία να λάβουμε. Σύμφωνα με το ΕΤΕΚ, σε πανκύπρια βάση έχουμε ένα γυρασμένο κτηριακό απόθεμα 450.000 μονάδων, εκ των οποίων οι 230.000 δεν διαθέτουν αντισεισμικές πρόνοιες.